πυροβολήσουν έρωτα. Εγώ θα ξαναπάρω το λόγο. Η Ρωμά να πυροβολήσουν. Καταρχά δεν θα πρέπει να έχουν όπλα. Δεν ακούτε. Οι αστυνομικοί έπρεπε να πυροβολήσουν το 16χρονο παιδί, ναι ή όχι. Για να κρίνω αν έπρεπε ή όχι, κύριε Σβέρκο, πρέπει να έχω στα χέρια μου και εσεί και εγώ όλα τα δεδομένα. Πάμε λοιπόν. Αν για παράδειγμα, κύριε Σβέρκο. Πάμε λοιπόν με τα δεδομένα. Αν για παράδειγμα τα δεδομένα είναι. Δεν πλήρωσε 20 ευρώ. Ότι μετά από μέσα η αστυνομική μπροστά δεν πλήρωσε 20 ευρώ και δεν έφερε όπλο. Όχι, δεν είναι αυτό ο λόγο, κύριε Σβέρκο. Αυτό ήταν ο λόγο. Ο λόγο ποιο μπορεί να ήταν. Επειδή ήταν Ρώμα. Επειδή ήταν Ρώμα. Ο πυροβολισμό συνέβη μετά από απόπειρα σύμφωνα με τι αναφορέ εμβολισμού της μηχανής. Τα βίντεο που έχουν δει δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Τα βίντεο δείχνουν. Δεν υπάρχει βίντεο που το δείχνει, όχι. Αυτό εγώ σας λέω να βγουν κάμερες. Βγήκαν βίντεο λοιπόν από κάμερες του 16χρονου, από κύριε Γερμάκη, κάμερες γύρω-γύρω. Που δείχνουν τον ακολουθό. Όχι να τα βγάλει λοιπόν. Και η πλευρά τη υπεράσπιση του αστυνομικού υποστηρίζει κάτι άλλο. Καθαρά. Θεωρείτε ότι δυνητικά έπρεπε να το πει. Σας λέω ευθέως και έντιμα. Σας λέω ευθέως και έντιμα. Αν απρόκλητα πυροβόλησε αστυνομικός, που δεν το πιστεύω, προφανώς είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος και είναι εγκληματικό. Αν μάλιστα απρόκλητα πυροβόλησε. Δεν το πιστεύετε όμως. Αν όμως, κύριε Σβέρκο, επιστρέψτε μου μία φράση. Μετά από 2-3 προσπάθειες εμβολισμού, που είναι δολοφονική ενέργεια, και άρα φαίνεται τον αστυνομικό σε άμυνα, ήταν ο μοναδικός τρόπος άμυνας, τότε δεν είναι λάθος. Αυτό λοιπόν για να το κρίνετε και εσείς και εγώ πρέπει να έχω τα δεδομένα στα χέρια μου. Δεν είναι να τον πυροβολήσουμε στο κεφάλι. Η άμυνα δεν είναι πυροβολάδα. Δεν ξέρετε, κύριε Σβέρκο, ότι έχει συμβεί αυτό. Οι βαλιστικές έρευνες έδειξαν δύο σφαίρες στο ύψος του κεφαλιού. Εσείς θέλετε εκ των προτέρων να καταδικάσετε τον αστυνομικό. Γιατί έχετε αιμονή. Κύριε Κερανάκη, δεν έχετε αιμονή. Είστε προκατηλημένοι. Πρέπει να ολοκληρώσω ο κύριος Σκουρλέτης, δεν έχει μιλήσει καθόλου ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Ο κύριος Σκουρλέτη, γρήγορα. Λοιπόν, εγώ να σας βοηθήσω λοιπόν, και όχι όπως κάνει ο κύριος Κερανάκης στη χρήση του χρόνου, και λέω ότι έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες ο κύριος Θοδωρικάκος. Ο οποίος, ενώ εξεφανίστηκε τις δύο πρώτες ημέρες, έκανε χθες μια προκλητικότατη δήλωση, χωρίς να έχει κανένα στοιχείο κριτικής απέναντι στην στάση των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι λοιπόν να κρατάμε μια στάση Πόντιου Πιλάτου. Εδώ υπήρξαν οι συνομιλίες με το κέντρο που βγήκαν χθες από τηλεοπτικό σταθμό. Υπάρχουν μέχρι τώρα τα βίντεο. Αυτά τα περί διεμβολισμού είναι τα συνήθη που λέει η αστυνομία για να δικαιολογήσει την αυθαιρεσία της και δυστυχώς δεν είναι τα μόνα γεγονότα. Ινδαρές, Νέα Σμύρνη, τα γνωρίζουμε αυτά. Μάτσα πανεπιστήμια. Αυτό πια έχει γίνει συνώνυμο μιας πρακτικής από τη σημερινή κυβέρνηση που πηγαίνει και με μια άλλη πρακτική που κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Τις παρακολουθήσεις. Ναι. Έχουμε δηλαδή ένα αυταρχικό πλήρες πακέτο. Ας ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντινόπουλο επί του συγκεκριμένου. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι στα περισσότερα θέματα δεν πρέπει να είμαστε να παίρνουμε θέση εκ των προτέρων ή τον έναν με τον άλλον. Η πολιτική πρέπει να διασφαλίσει τον τρόπο λειτουργίας όλης αυτής της διαδικασίας για να μην ξαναέρθουμε εδώ. Πρώτον, με τους Ρωμά, το κράτος και επί Πασόκ και επί άλλες κυβερνήσεις έχει κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ενταχθούν μέσα στο κοινωνικό, στις τοπικές κοινωνίες. Είτε με ευθύνη του κράτους, είτε και με ευθύνη του Ρωμά, αυτό δεν έχει πετύχει. Να είμαστε απόλυτα δίκαιοι και ειλικρινείς. Δεύτερον, εγώ δεν θέλω να μπω και να κάνω τον δικαστή σήμερα για το πώς πυροβόλησε, πώς έφυγε το νέο παιδί που θέλω να πιστεύω και εύχομαι, όλοι το ευχόμαστε, να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του γιατί άμεσα και γρήγορα. Αλλά το πώς πρέπει να λειτουργεί. Πρώτον, το πρώτο ζήτημα που πρέπει να δούμε είναι ότι οι αστυνομικοί μας θα πρέπει να μπορούν να είναι εκπαιδευμένοι και να αξιολογούν το περιστατικό. Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω τώρα ή να μπω στη θέση του ενός ή του άλλου ή οτιδήποτε, πώς έγινε η διαδικασία. Όμως οι αστυνομικοί έχουν ευθύνη. Και αναρωτιέμαι, επειδή λέτε συνέχεια, ακούω τη Νέα Δημοκρατία βάλει μια κάμερα. Μα 4 χρόνια δεν κυβερνάει η χώρα. Μια κάμερα δεν μπορεί να μπει. Είστε υπέρ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Συγγνώμη, η κάμερα στους αστυνομικούς. Η κάμερα στους αστυνομικούς. Για κάμερα στους αστυνομικούς βοηθάει. Κάτι σας λέει ο Νίκος Ελευθερόπουλος. Εγώ δεν το ξέρω. Ακούω τον κύριο Κυριανάκη. Πού να ξέρω εγώ. Μα παντού είναι επικεφαλής. Όχι, θέλω να πω ότι έχει δίκιο ο κύριος Ελευθερόπουλος. Εγώ ακούω ότι δεν υπάρχουν κάμερες, γι' αυτό δεν είμαι. Το δεύτερο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων πάντως, Νίκο, με μια ανακοίνωσή του, τώρα με συγχωρείτε που σας διακόπτω, εχθές ζητάει να μπουν κάμερες και γενικώς αστυνομικούς. Προσπαθούμε τώρα να καταλάβουμε. Με προστασία όμως των δεδομένων. Αν είναι κάμερες για να καταγράφουμε αυτούς που
διαδηλώνουν ένα στο λεπτό. Πλαίσιο των συνταγματικών δικαιωμάτων τους, αυτό είναι χαφιετισμός. Μισό λεπτό. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Μισό λεπτό. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν πώς τις χειριζόμαστε τις κάμερες. Άρα το πρώτο ζητούμενο είναι... Το επιχειρησιακό σχέδιο και μόνο. Άρα το πρώτο ζητούμενο είναι... Ακόμα και εδώ τρεις άνθρωποι δεν ξέραμε αν υπάρχουν κάμερες ή όχι, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, με τις Ένωση Αστυνομικών. Υπάρχουν σε κάποιες ομάδες, αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με τώρα. Μα να απαντήσω το που λέμε. Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ, μα δεν μπορώ, μα δεν μπορώ. Πρέπει να ολοκληρώσω. Άρα εμείς αυτό που θέλουμε. Υπάρχουν σε επικεφαλής, δεν υπάρχουν στην ομάδα Δίας, δεν υπάρχουν στις ομάδες. Μα δεν μπορώ, μα δεν υπάρχουν. Και δεύτερον, κύριε Κωνσταντινόπουλε, παρακαλώ. Άρα το πρώτο ζητούμενο είναι ότι δεν μπορέσαμε να το εντάξουμε με ευθύνη όλων. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία οι αστυνομικοί πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, γιατί μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο και δεν κάνω εγώ τον τηλεδικαστή εδώ πέρα για να πω αν έγινε έτσι ή αλλιώς. Και το τρίτο είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να επιτρέπει για οποιονδήποτε λόγο, αυτό θα το κάνει η δικαιοσύνη, και να δίνει οποιοδήποτε άλοθη για οτιδήποτε λάθος, ακόμα και το αστυνομικό εγκληματικό λάθος, θα το δικάσει και θα το πληρώσει η αστυνομία. Δεν μπορεί οποιαδήποτε ομάδα, να καταστρέφει, και είναι ευθύνη σας, κύριε Κυριανάκη, ότι εσείς δεν το αποτρέψατε. Δεν φταίει κανένας άλλος που δεν αποτρέψατε να συμβαίνουν αυτές οι καταστροφές. Ακούστηκαν και τρεις απόψεις. Εγώ δεν θυμάμαι πάντως, κύριε Γρηγοριάδη, δεν θυμάμαι την αντιπολίτευση να αντιδρά το ίδιο, ούτε πολίτες να αντιδρούν με επεισόδια, όταν πριν κάποια χρόνια ένα παιδί έφαγε μια ξόφαλτση σφαίρα από μια καραμπίνα Ρωμά. Το λέμε από χθες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συμψηφισμός...